να υποβάλλεται. Λοιπόν, η βασική ερώτηση τώρα, η πρώτη μας ερώτηση είναι αυτό που έδειξε και η συνάδελφός μας, εάν παράγει ενέργεια ο νους. Τώρα, βεβαίως, σε δεύτερη φάση θα μιλήσουμε για αυτό που πραγματικά εννοούμε ως ενέργεια και θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του μεγαλύτερου μέρους της συζήτησής μας. Ότι παράγει ενέργεια ο νους με την έννοια ότι όταν δέχεται ένα ερέθισμα ένας νευρώνας, νευρώνες λέμε τα νευρικά κύτταρα, όταν δέχεται λοιπόν ένα ερέθισμα το μετατρέπει σε ηλεκτρισμό και αφού διατρέξει ο ηλεκτρισμός όλο τον νευρώνα στην κατάληξή του το μετατρέψει σε χημική ουσία, αυτό είναι μια μορφή ενέργειας. Αλλά ουσιαστικά δεν εννοούμε αυτού του είδους την ενέργεια. Το τι εννοούμε θα το δούμε στην πορεία, αλλά έχει ενδιαφέρον πριν να αρχίσουμε να συζητάμε για την ενέργεια να μας εξηγήσει λίγο ο κ. Μπαλογιάννης πώς λειτουργεί ο νους, ο οποίος είναι και καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι, κύριε Μπαλογιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μπαλογιάννη να μας δώσει μια περιγραφή, μια ανατομία και λίγο να μιλήσει για τη φυσιολογία του εγκεφάλου, για να μπορέσουμε να μιλάμε πάνω σε δεδομένα απτά. Και θα περάσουμε μετά στη συζήτηση για την άλλου είδους ενέργεια που εννοούμε, δηλαδή για την αναζήτηση της βιολογικής βάσης της συνείδησης ή και αυτό που από την ελληνική λέξη προήλθε, αυτό που υπενόησε και η συνάδελφός μου δείχνοντας τον συγγραφέα, τον Μπράουν, αυτό που προερχόμενο από την ελληνική λέξη διεθνώς ονομάζεται νοέτικς. Λοιπόν, να δούμε τώρα, να ακούσουμε τον κύριο Μπαλογιάννη και θα συζητήσουμε και για αυτό το μέρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση της στην τόσο ενδιαφέρουσα αυτή εκπομπή και ευχαριστώ και για την ερώτηση την οποία υποβάλλετε. Ο εγκέφαλος είναι το πιο σύνθετο όργανο που μπορεί να υπάρξει. Για να προσεγγίσει ο νους του ανθρώπου το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος χρειάζεται να αναλώσει όλη τη ζωή ένας νευροεπιστήμων και ίσως η προσέγγιση θα είναι ελαχίστη μπροστά στην απέραντοσύνη των δυνατοτήτων και της πολυσχηδούς λειτουργικότητας του εγκεφάλου. Στο ερώτημά σας το πιο βασικό αν παράγει ενέργεια, αν αμφισβήτητα παράγει, είναι ο μεγαλύτερος πομπός ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που μπορεί να υπάρξει. Κάθε νευρικό κύτταρο, αυτό καθεαυτό, παράγει ηλεκτρική ενέργεια, δημιουργεί μαγνητικά πεδία και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο εγκέφαλος έχει γύρω στα 10, στη 13η δύναμη νευρικά κύτταρα, έναν απέραντο αριθμό, σκεφτείτε 6 επί 10 με 13 μηδενικά, τι αριθμό συνθέτει. Όλοι αυτοί οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους, ο καθένας παράγει τη δική του ηλεκτρική ενέργεια και το υπέροχο του εγκεφάλου είναι ότι έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί συνέχεια τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια σε χημική ενέργεια και την ηλεκτρική ενέργεια σε μαγνητικά πεδία. Και αυτό γίνεται σε μια ελαχίστη μονάδα, ίση με το 0,3 χιλιοστά του χιλιοστού του δευτερολέπτου για κάθε νευρικό κύτταρο, σε ένα σημείο συναντήσεως των νευρικών κυττάρων, στις συνάψεις, τις οποίες μπορούμε και να δούμε εν συνεχεία, και οι οποίες για κάθε νευρικό κύτταρο είναι δυνατόν να ανέρχονται σε 30 εκατομμύρια μέχρι 300 περίπου εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λοιπόν όλο αυτό το ενεργειακό δυναμικό του εγκεφάλου πρέπει να υπολογίσουμε 6 επί 10 στη 13η δύναμη κύτταρα με τουλάχιστον 30 εκατομμύρια συνάψεις στο κάθε κύτταρο. Και πού πάει αυτή η ενέργεια? Διοχετεύεται ανάμεσα στα νευρονικά δίκτυα. Και τα νευρονικά δίκτυα τα οποία ατέλειωτα, ικανά να διατηρήσουν τον άνθρωπο εν ζωή περίπου 500 χρόνια, μη φθυρώμενα, μη καταστρεφόμενα. 500 χρόνια είπατε. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να ζήσει 500 χρόνια στη ζωή του. Και γιατί δεν ζει? Πάντως όχι, γιατί δεν ευθύνονται τα νευρονικά κύτταρα σε αυτό. Δεν υπάρχει φθορά του εγκεφάλου, υπάρχει φθορά όλων των άλλων οργάνων. Ο εγκέφαλος υφίσταται τη φθορά των άλλων οργάνων, δεδομένου ότι εξαρτάται για την παραγωγή ενεργείας από την καρδιά, από το ύπαρ, από το κάθε ιστό ο οποίος παράγει παράγοντα αυξήσεως των νευρικών κυττάρων. Όλος ο οργανισμός εργάζεται για τον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος εργάζεται για όλο τον οργανισμό. Αν αρχίσει η περιφερική φθορά, που συνήθως αυτό συμβαίνει, τότε τις επιπτώσεις αυτής της περιφερικής φθοράς τις δέχεται ο εγκέφαλος. Αν η καρδιά δεν ανταποκρίνεται στην αιμάτωση του εγκεφάλου, στην οξυγόνωση του εγκεφάλου, αν το ύπαρ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην παραγωγή χιλιάδων ουσιών, οι οποίες για τον εγκέφαλο είναι αναμφισβήτητα πολύτιμες, αν οι νεφροί δεν έχουν τη δυνατότητα να απελευθερώσουν τη
κινηματική κυκλοφορία από κάθε ουσία που θα μπορούσε να είναι επιβλαβής και στον εγκέφαλο, τότε ο εγκέφαλος υφίσταται τις συνέπειες αυτής της φθοράς. Οι δυνατότητες τις οποίες παράγει τώρα αυτό το πολύπλοκο και αξιοθαύμαστο και μοναδικό όργανο είναι απέραντες από πλευράς νοητικής. Ο άνθρωπος αξιοποιεί ένα 20%, ο εφιέστερος άνθρωπος, ο εφιέστατος το 25% των δυνατοτήτων που έχει ο εγκέφαλος κατά τη διάρκεια της ζωής του και παρόλα αυτά τον καταδικάζει κατ' ουσία τον εγκέφαλό του σε μια αδράνεια δεδομένου ότι δεν προσπαθεί ακόμα και στα ωραιότερα χρόνια της ζωής του να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες, να αναπτύξει καινούργια νευρονικά δίκτυα, να αναπτύξει καινούργια λειτουργικά πεδία και να φτάσει να ατενίζει νέους ορίζοντες. Η δυνατότητα της μαθήσεως του εγκεφάλου είναι απεριόριστη, όπως και η δυνατότητα συγχρόνως διαμορφώσεως μιας δημιουργικής σκέψεως, η οποία μπορεί να προεκταθεί πολύ πέραν του συνήθους, του καθημερινού, του τετριμένου. Όλος ο πολιτισμός του ανθρώπου στηρίχθηκε πάνω σε αυτή τη δημιουργική σκέψη που έχει ο κάθε άνθρωπος και που είναι παράγων αμφισβήτα αυτής της τόσο συνθέτου νευρονικής λειτουργίας και της νυφάνσεως κυρίως της ψυχής του ανθρώπου με τον, ναι, με τον εγκέφαλο. Όταν λέτε ψυχή του ανθρώπου, τι εννοείτε? Η ψυχή του ανθρώπου είναι μήπως όχι μπορούμε ο να έχουμε, κύριε Σαββίδη, λίγο ισχυρότερο ήχο. Ναι, είναι ναι, ό,τι εσωτερικό. Λίγο ισχυρότερο ήχο. Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά, αλλά νομίζω ότι και ο κύριος Μπαλογιάννης θα μπορούσε λίγο πιο δυνατά να μιλά. Βεβαίως, θα μιλάω σαφώς, ναι, πιο δυνατά. Λοιπόν, τι εννοούμε ψυχή? Φτάσατε στο σημείο, τι εννοούμε ψυχή, είπαμε. Θα εισέλθω σε αυτό το θέμα γιατί είναι και το σημαντικότερο από όλα. Αλλά θα προσπαθήσω να προσεγγίσουμε όλο, ναι, το πρόβλημα του εγκεφάλου από την οπτική γωνία της νευροβιολογίας, από την οπτική γωνία της ψυχολογίας. Και εν μέρει θα θίξω και ορισμένους τομείς που έχουν σχέση με την ηθική έννοια της συνειδήσεως, την κοινωνική και την, ναι, φυσική. Τώρα δώστε μας μια εικόνα, έτσι, μια ανατομία του εγκεφάλου, μπορείτε? Βεβαίως. Θα ήθελα να προβάλλω και αυτά που έχω, αν είναι εύκολο. Και αν έχετε την καλοσύνη, λίγο πιο δυνατά μιλήστε, ναι. Η όλη σύνθεση του εγκεφάλου αρχίζει από κάτι πολύ απλό. Αρχίζει από τα νευρονικά δίκτυα, που είναι τα νευρικά κύτταρα τα οποία διαπλέκονται μεταξύ τους και δημιουργούν ευρύτατα δίκτυα. Κάθε δίκτυο είναι δυνατόν να έχει πολλά εκατομμύρια, ακόμα και δισεκατομμύρια κύτταρα. Τα νευρονικά δίκτυα ξεκινούν από τους νευρώνες. Οι νευρώνες μεταξύ τους αναπτύσσουν τις συνάψεις. Οι συνάψεις, νευρώνες είναι τα νευρικά κύτταρα. Τα νευρικά κύτταρα. Οι συνάψεις λειτουργούν με νευροδιαβιβαστάς. Όλα τα νευρονικά δίκτυα εν το συνόλο συνθέτουν τα λειτουργικά συστήματα του εγκεφάλου και τα λειτουργικά συστήματα του εγκεφάλου συνθέτουν τον εγκέφαλο αυτόν καθεαυτόν. Τώρα μπορούμε να δούμε σε σχηματική παράσταση πώς είναι τα νευρικά κύτταρα ακριβώς αυτή τη διαφάνεια που έχω αυτή τη στιγμή και βλέπουμε αν προβληθεί η διαφάνεια. Ναι, αν προβληθεί η διαφάνεια, ναι, μπορούμε να δούμε αυτό πολύ καλά. Αυτό που βλέπουμε αριστερά, έτσι. Ακριβώς. Αριστερά είναι, τα πολλά νευρικά κύτταρα είναι από τον οπτικό φλοιό του ανθρώπου. Όλα αυτά συνθέτουν τη λειτουργία της οράσεως και της οπτικής αντιλήψεως. Και στην άλλη πλευρά ακριβώς έχω ένα κύτταρο από την παρεγκεφαλίδα του ανθρώπου που δείχνει το τεράστιο αυτό νευρονικό δενδρυτικό πλέγμα, που αυτό το πλέγμα, ιδιαίτερα σε αυτό το κύτταρο, έχει γύρω στις 300.000 με 3 εκατομμύρια συνάψεις. Αυτά λοιπόν όλα τα κύτταρα μεταξύ τους επικοινωνούν σε αυτό το σημείο που δείχνουν ακριβώς. Με το ποντίκι, με το. Ναι, με το που δείχνουν ακριβώς. Ναι. Δυστυχώς θα έπρεπε να έχω ένα καλύτερο δείκτη, γιατί μεταφέρεται η εικόνα. Η επάνω εικόνα είναι υπό το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και δείχνει τη σύναψη όπως την βλέπουμε σε μια μεγέθυνση γύρω στις 128.000 φορές. Η σύναψη είναι το σημείο στο οποίο συναντώνται τα νευρικά κύτταρα μεταξύ τους. Πού είναι εδώ η σύναψη? Η σύναψη είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο, εδώ επάνω, εδώ που έχω τον, με το βέλος, το δρομέα. Είναι η συναπτική σχισμή που απελευθερώνεται η ενέργεια επί του μορφή χημικής ενεργίας. Αυτά τα κυστήρια τα οποία βλέπουμε περιέχουν τους νευροδιαβαστάς. Ο εγκέφαλος έχει γύρω στους 158 νευροδιαβαστάς, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε κάνουν ένα συνδυασμό 158 στην 157η δύναμη και όλη αυτή η διαπλοκή αυτών των νευροδιαβαστών συνθέτει αυτό το πολυσχηδέσιο, το πολύμορφο, το απέραντο της νευρονικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Μέσα σε αυτούς τους νευροδιαβαστάς υπάρχει η χημική ενέργεια που μπορεί να είναι μια απλή ουσία όπως είναι η κυκλοχολίνη ή μονοαμίνες,
η ντοπαμίνη, η νορεπινεφρίνη, ή ένα πεπτίδιο πολύ σύνθετο με 46.000 Daltons. Αυτά τα πεπτίδια απελευθερώνονται μέσα στη συναπτική σχισμή, σε αυτόν το λεπτό χώρο που έχουμε, και εν συνεχεία δεύτερη αγγελιοφόρη, αυτή που είναι ευαισθητοποιημένη στην απελευθέρωση αυτή τη ουσία, οι υποδοχή των οποίων υπάρχουν σε αυτή τη μεμβράνη που δείχνουμε το δρόμο, λαμβάνουν την πληροφορία και εν συνεχεία τη μεταφέρουν ευρύτερα μέσα στον κορμό του νευρικού κύτταρου, για να τη μεταφέρει το νευρικό κύτταρο στα άλλα κύτταρα. Στην κάτω ακριβώς εικόνα βλέπουμε τις δενδρυτικές άκανθες, που είναι κατ' ουσίαν τα σημεία που γίνεται η ανταλλαγή των πληροφοριών. Και τέτοιες δενδρυτικές άκανθες υπάρχουν χιλιάδες. Όταν μιλάμε για την άνοια, που είναι μια συνήθης συζήτηση τον τελευταίο καιρό, εννοούμε ότι αυτές οι συνάψεις, αυτές οι άκανθες αρχίζουν σιγά σιγά να φθήρονται. Πολλές φορές στην αιτία κάποιας νόσου, άλλοτε στην αιτία της βεβικίας ηλικίας, και το αποτέλεσμα της φθοράς αυτών των συνάψεων και αυτών των ακανθών είναι η ευθύνουσα πορεία στην νοητική λειτουργία του ανθρώπου. Άρα για να κάνουμε έτσι μια... να δούμε λίγο μέχρι τώρα τι είπαμε. Έχουμε ότι η βασική λειτουργία του εγκεφάλου μελετάται πάνω στο νευρικό κύτταρο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό αρχίζει μελετά. Μελέτη από το νευρικό κύτταρο. Είναι η δομική μονάδα του νευρικού κύτταρου. Αυτή είναι η βασική μονάδα. Το νευρικό κύτταρο. Εκεί λοιπόν το νευρικό κύτταρο δέχεται το ερέθισμα. Έτσι. Δέχεται το ερέθισμα. Δεχόμενο το ερέθισμα. Επεξεργάζεται το ερέθισμα. Δεχόμενο το ερέθισμα μετατρέπει το ερέθισμα σε ηλεκτρισμό. Ναι, το δέχεται σαν χημική ενέργεια. Την τροποποιεί σε ηλεκτρισμό. Σε ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός και... παράγεται ηλεκτρομαγνητικά πεδία γύρω ακριβώς από τις προσεκβολές του κυττάρου. Ναι. Δημιουργείται ένα τεράστιο μαγνητικό δυναμικό που επηρεάζει περιοχές στον εγκέφαλο και διαμορφώνει τα επιμέρους δυναμικά αυτό του εγκέφαλου. Το μαγνητικό πεδίο που επηρεάζει περιοχές στον εγκέφαλο, γιατί τις επηρεάζει? Είναι μέσα στην λογική λειτουργία του να επηρεάζονται αυτές οι περιοχές από το μαγνητικό πεδίο. Για να καταλάβουμε τον εγκέφαλο, σκεφτείτε ότι το κάθε νευρικό κύτταρο είναι ένας άνθρωπος. Και όλα μαζί συνθέτουν μια κοινωνία. Για να επικοινωνήσει αυτή η κοινωνία και να συνθέσει μια λειτουργική πραγματικότητα, πρέπει οι άνθρωποι να συζητάνε μεταξύ τους. Η συζήτηση στον εγκέφαλο είναι η συναπτική λειτουργία, το ηλεκτρικό, η δυναμικό, το μαγνητικό πεδίο, το οποίο μεταφερόμενο από περιοχή σε περιοχή κινητοποιεί όλες αυτές τις ομάδες των κυττάρων, τις κοινωνίες των κυττάρων, τις οποίες αναγκάζει ή μάλιστα, όχι αναγκάζει, τις οποίες βοηθεί να εισέρχουν σε ένα λειτουργικό πεδίο εκφράσεως. Ζητώ την κατανόηση των άλλων συνομιλητών να κάνω δύο ακόμη ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με το ότι στον εγκέφαλο υπάρχουν κάποια κέντρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες λειτουργίες του ανθρώπου, σε λειτουργίες του ανθρώπου. Όταν γεννηθεί ή ήδη ο ανθρώπος, υπάρχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων του εγκεφάλου που δίνει εντολές ή κατευθύνει πιο σύνθετες από απλές λειτουργίες. Όταν γεννηθεί ήδη ο άνθρωπος, έχει γύρω στα 208 περίπου διαμορφωμένα κέντρα, τα οποία διαμορφώνονται κατά την ενδομήτριο ζωή του ανθρώπου. Αυτά τα κέντρα, όπως είναι το κέντρο της οράσεως, το κέντρο της ακοής, το κέντρο της κινητικής εκφράσεως, το κέντρο της αισθητικής αποδοχής, από 208 που είναι κατά τη γέννηση, μπορεί να φτάσουν σε χιλιάδες κατά την πορεία του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος κάθε τόσο συνθέτει καινούργια κέντρα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τη λειτουργικότητά του. Αν ένας άνθρωπος μάθει μια ξένη γλώσσα, αναπτύσσει αμέσως ένα κέντρο για αυτή την ξένη γλώσσα που μαθαίνει. Μάλιστα. Αν ξέρει 20 κέντρα ξένες γλώσσες, έχει 20 κέντρα για αυτές τις ξένες γλώσσες. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή που βοηθάει τον άνθρωπο. Τότε γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν καλύτερα μια ξένη γλώσσα από άλλους, ευκολότερα μια ξένη γλώσσα από άλλους που τη μαθαίνουν δυσκολότερα? Ο εγκέφαλος έχει ορισμένες προτεραιότητες. Πολλά άτομα έχουν μια κλίση στη μαθηματική επιστήμη και μαθαίνουν πολύ καλύτερα τα μαθηματικά, άλλοι τις ξένες γλώσσες. Τώρα, πώς καθορίζεται αυτή η προτεραιότητα? Άλλοτε μεν υπάρχουν γενετικοί συντελεστέ. Άλλοτε υπάρχουν συντελεστέ που ξεκινάνε σαν μάθηση από την ενδομήτριο ζωή. Το παιδί ήδη από τον 4ο μήνα ακούει τα πάντα μέσα στην οικογένεια. Άρα μπορεί να εθιστεί μέσα σε ένα σύστημα. Μπορεί να ακούσει τη μουσική που παίζει ο πατέρας στη μητέρα του και να γεννηθεί με μουσική αντίληψη. Και να αρχίσει να εκφράζεται πολύ νωρίς μες στον χώρο της μουσικής αντιλήψεως. Μπορεί να βλέπει τους δίγλωσσους γονείς, ο ένας να μιλάει αγγλικά ή ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, και να γεννηθεί με την ετοιμότητα της εκμαθήσεως των γλωσσών αυτών. Διότι από τη στιγμή που συντίθεται το νευρικό σύστημα, είναι ένα πλαστικό σύστημα αποδοχής, διαμορφώσεως, ολοκληρώσεως και εκφράσεως. Δεν χρειάζεται να γεννηθεί ο άνθρωπος για να κινητοποιηθεί
η έναρξη του λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Από τον τέταρτο εμβρυϊκό μήνα μέχρι τον ένατο γίνονται τόσες διεργασίες μέσα στον εγκέφαλο, ώστε τη στιγμή που γεννάται ένα νεογνό, είναι ήδη όριμος ο εγκέφαλος για να αρχίσει ένα έντονο λειτουργικό έργο. Αυτή η ενέργεια λοιπόν είναι αρκετή, είπατε. Όλη αυτή, αν τη συσσωρεύσει κανείς, αυτή την ενέργεια που παράγει ο εγκέφαλος, κατά μόνας είναι μικρή, κατά κύτταρο, έτσι δεν είναι, είναι πολύ μικρή. Ναι, είναι αλλά είναι μικρή. Πολλά τα κύτταρα, αλλά η ενέργεια είναι μεγάλη, λέτε. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, την καταγράψουμε καταλλήλως ενισχυτάς και μπορούμε να υπολογίσουμε όχι μόνο την ενέργεια ενός κύτταρου, αλλά και την ενέργεια ενός μεμβρανικού τμήματος ενός κύτταρου. Μπορούμε να ξέρουμε πόσο δυναμικό έχει τη δυνατότητα. Συνολικά, να περιφερθεί. Συνολικά πόση ενέργεια παράγει. Είναι τεράστια, δεν μπορώ να σας πω με συγκεκριμένους αριθμούς, δεδομένου ότι η ενέργεια του εγκεφάλου είναι η ορατή έκφραση της ανθρωπίνης ύπαρξης. Τι εννοώ με αυτό? Η ενέργεια του εγκεφάλου είναι η κίνηση, που είναι μια τεράστια ενέργεια, είναι η αίσθηση, που είναι μια τεράστια ενέργεια, είναι η μυϊκή ισχύς, που είναι μια τεράστια ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι απεριόριστο το ηλεκτρικό. Τώρα, κάνοντας μια αναφαιρεσία στο λεξιλόγιο μου, αν αυτή την ενέργεια, έτσι πώς μας την περιγράψατε, την ονομάσουμε ενσύρματη, υπάρχει ασύρματη ενέργεια του εγκεφάλου? Ναι, κατ' ουσίαν όλες αυτές οι συνάψεις που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι συνάψεις κενού. Δεν είναι ένα σύρμα το οποίο άπτεται του άλλου και μεταδίδεται. Σύρμα δεν είναι, αλλά είναι τα νευρώνες και τα νευρωνικά δίκτυα που αυτά εννοώ όταν λέω σύρμα. Ναι, αυτά τα νευρωνικά δίκτυα. Αυτή η ενέργεια παράγεται και κινείται, μετακινείται μέσα σε αυτά. Όχι, κινείται με άλματα από σημείο προς σημείο. Δηλαδή δεν δημιουργούνται ρεύματα επιφανείας. Σε κάθε νευράξονα, που είναι η τελική προβολή ενός νευρικού κυττάρου, στους κόμβους του αμφιέ δημιουργούνται ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία υπό μορφήν αλμάτων έρχονται από κόμβο του αμφιέ σε κόμβο του αμφιέ και έχουν τη δυνατότητα να διαδράμουν μια τεράστια απόσταση σε μικροχρονικό διάστημα. Φίλος, αυτά που ακούσαμε μέχρι εδώ από τον κύριο Μπαλογιάννη, έχουμε να προσθέσουμε κάτι?